Άνοιγμα ξανά των συνόρων, υπάρχει απώλεια τζίρου στα βρατήρια καυσίμων. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν αυτά που σκεφτόμασταν. Μετά την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, είδαμε μια αύξηση στα καταστήματά μας, είδαμε να ξαναγυρνάει κόσμος στα μαγαζιά και με την διάνοιξη των συνόρων τώρα πλέον αυτός ο κόσμος να ξαναφεύγει. Και από όσο μαθαίνουμε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η πόλη, όλος ο επαγγελματικός κόσμος της Ροδόπης και όχι μόνο τα καύσιμα. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ και πάλι στο πάγιο αίτημά μας που είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εκεί πέρα θα πρέπει πλέον να σκεφτεί πολύ σοβαρά η πολιτεία και να λάβει υπόψη της πλέον τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου, που αν και η περίοδος δεν ήταν η κατάλληλη για να βγάλουμε συμπεράσματα, είδαμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του τζίρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί ήταν φθηνό και ξαναγύρισε πολλοί κόσμος, γέμισε τις δεξαμενές του, καθώς επίσης και στα καύσιμα κίνησης, που είναι οι βενζίνες και το υγραέριο, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί όπου τις μέρες που ήταν κλειστή η γειτονική Βουλγαρία, είδαμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του τζίρου μας. Παρότι είναι αναμφιβόλου ποιότητας τα καύσιμα και χωρίς κανένα έλεγχο, βλέπουμε ότι οι Κομωτινοί πάλι αψηφούν όμως. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι τέτοια που δελεάζει τον κόσμο, να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον κόσμο. Είναι καιροί δύσκολοι, περνάει ο κόσμος δύσκολα. Είναι λογικό να απευθύνεται και να ψάχνει φθηνότερες λύσεις. Όντως, ας πούμε, τα παράπονα που έχουμε ακούσει και οι καταγγελίες που μας γίνονται είναι αρκετές και εκεί θα έπρεπε ο κόσμος μεταξύ του να το δυσφημίζει το προϊόν της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι τελευταίοι που σκέφτονται να πάνε στη Βουλγαρία ότι θα πρέπει να στηρίξουν εδώ τις επιχειρήσεις τις τοπικές. Η δική σας πρόταση στην κυβέρνηση σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή οδηγία ποια ήταν? Κοιτάξτε, ή θα πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καθολικά για όλους τους πολίτες που εισέρχονται και τους ντόπιους, αλλά και αυτούς που εισέρχονται στην πόλη μας, ή θα πρέπει να εφαρμοστεί μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κράτος μέλος να μπορέσει να εφαρμόσει διαφορετική φορολογική πολιτική. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε φθηνότερα καύσιμα για μας, για τους συμπολίτες μας τους ντόπιους, και κανονικές τιμές για τους υπολείπους, ας πούμε για αυτούς που θα έρθουν από έξω. Αυτά είναι που έχουμε ζητήσει και βέβαια πάντα με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσποδίας που ανήκει και το σωματείο μας και περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα γίνει. Και εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω δημόσια και τον βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Ιλχάν, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή και κατέβασε το θέμα στη Βουλή, το οποίο συζητήθηκε όταν συζητήθηκε και ο προϋπολογισμός, όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Περιμένουμε την ανάλογη βοήθεια και από τους υπολείπους βουλευτές του νομού μας, γιατί μόνο έτσι οργανωμένα θα μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα.